Σας καλωσορίζουμε στην Ολυμπία, στον τόπο όπου η ιστορία συναντά το σήμερα, δημιουργώντας ένα μοναδικό και ξεχωριστό συνδυασμό σε πολλούς τομείς, της ζωής, της επιστήμης, της τέχνης, του εμπορίου, του πολιτισμού και του τουρισμού. Η διοργάνωση του Olympia Forum, όνειρο ζωής για μένα, είναι από μόνη της ένα ξεχωριστό γεγονός. Και είναι ξεχωριστό γιατί δίνει τη δυνατότητα να ανοίξει ένας διάλογος μεταξύ της πολιτείας και των τοπικών φορέων, ώστε να δημιουργηθεί ένα στοχευμένο σχέδιο για την Πελοπόννησο. Η όλη διαδικασία δεν θα μπορούσε να γίνει ερήμην της κοινωνίας, γιατί πιστεύω ότι πλέον όλοι έχουμε καταλάβει πως δεν υπάρχει περιθώριο να επαναλάβουμε αποτυχημένα εγχειρήματα και λάθη του παρελθόντος. Το Olympia Forum πρέπει να έχει την κοινωνία στην πρώτη γραμμή, να είναι συνέδριο λύσεων και όχι απλής συραφής διαπιστώσεων και προβλημάτων. Να έχει αντίκρισμα και να αποτυπώνονται στην πράξη και στην καθημερινότητα. Δεν μπορεί και δεν πρέπει να είναι συνέδριο δημοσίων σχέσεων. Δεν μπορεί και δεν πρέπει να είναι συνέδριο διαχείρισης και ικανοποίησης μικροσυμφερόντων. Δεν μπορεί και δεν πρέπει να ταυτιστεί με γενικόλογες αόριστες εξαγγελίες. Δεν μπορεί και δεν πρέπει να είναι συνέδριο εξοραϊσμού της πραγματικότητας. Ένα συνέδριο εικονικής πραγματικότητας. Και όπως το είπα, δεν μπορεί να παράξει ωφέλη αμεαθούσα την κοινωνία. Μπορεί και πρέπει να είναι συνέδριο δημιουργικής ανατροπής, να είναι συνέδριο αλήθειας και αποτύπωσης της πραγματικότητας, όσο δύσκολη και άσχημη και είναι. Να είναι συνέδριο με αντίκρισμα που να αποτυπώνεται στην πράξη και στην καθημερινότητα. Μπορεί και πρέπει να γίνει συνέδριο λύσεων και όχι απλής συραφής διαπιστώσεων και παράθεσης προβλημάτων. Ο στόχος μας είναι να καθιερωθεί ως συνέδριο συγκεκριμένων δεσμεύσεων, με ακριβές χρονοδιάγραμμα, προϋπολογισμό και σαφή πηγή χρηματοδότησης των έργων που χρειάζονται να γίνουν. Ίσως δε το σημαντικότερο ζήτημα να είναι η έβρεση νέων χρηματοδοτικών εργαλείων που θα μπορέσουν να χρηματοδοτήσουν την πραγματική οικονομία της περιφέρειας. Σκοπός λοιπόν του Olympia Forum είναι η σε βάθος διερεύνηση των παραγωγικών δυνατοτήτων, ώστε να τεθούν ποιοτικοί και ποσοτικοί στόχοι για την αναπτυξιακή προοπτική της Πελοποννήσου. Ενός συνεκτικού σχεδίου περιφερειακής παραγωγικής ανασυγκρότησης. Να δώσουμε έμφαση στη μεγάλη εικόνα, χωρίς όμως να παραβλέψουμε τις μικρές εικόνες. Τα μικρά ζητήματα της καθημερινότητας που συχνά ανάγονται σε κυρίαρχα για τη ζωή των πολιτών. Δεσμευόμαστε να καταγράψουμε όλα όσα υποχθούν, να τα κωδικοποιήσουμε, να συμβάλλουμε στην άρχισή τους και να παρακολουθήσουμε την πορεία υλοποίησής τους. Να παρέμβουμε στο βαθμό που μας αναλογεί, όταν απαιτείται, στην κεντρική διοίκηση και εξουσία. Κλείνοντας, σας καλώ σήμερα, αύριο και μεθαύριο, να συνεργαστούμε όλοι μαζί με βάση το τετράπτυχο εντοπισμός προβλημάτων, τελικοί στόχοι και μέσα επίτευξης, χρονοδιάγραμμα, πηγή χρηματοδότησης. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους μας έκαναν την τιμή και από την περιοχή της Πελοποννήσου και από την κεντρική πολιτική σκηνή, πολλούς τεχνοκράτες, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν θετικά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω μια νέα ομάδα ανθρώπων. Στο τελευταίο φίλο της Πατρίδος γράψαμε «Θα μιλήσουμε για το μέλλον». Εγώ χάρηκα από ένα team νέων ανθρώπων, ο Λευτέρης Παπαροξής, ο Σάκης Παπαροξής, η Σύση, η γυναίκα του, του Λευτέρη, η Παυλίνα, η Λιαροπούλου, η Ρούλα, η μακητίστρια μας, η Σύση Λουρμπανά, ο Κώστας Φιγελικοπούλης, ένα όμορφο πουκέτο από νέους ανθρώπους,
υλοποίησαν αυτό το συνέδριο. Εγώ απλώς είμαι ο άνθρωπος ο οποίος προείσταμαι και απολαμβάνω αυτή την προσπάθεια και νομίζω είναι ένα στίγμα το τι θέλουμε να πετύχουμε. Θέλουμε να πετύχουμε το καλύτερο δυνατόν για αυτούς τους νέους ανθρώπους. Και ασφαλώς και τελευταίων και καλύτερων του Κώστα τον αδελφό μου, ο οποίος ήταν από το πολύ μέχρι το βράδυ εδώ και συντόνιζε αυτές τις προσπάθειες. Με αυτές τις σκέψεις σας καλωσορίζω και πάλι όλους και εύχομαι οι εργασίες του συνεδρίου που φιλοδοξούμε να γίνει θεσμός, να είναι ανθοφόρες και τα συμπεράσματά του να αποτελέσουν την πρώτη ύλη για την αναπτυξιακή πρόοδο της Πελοποννήσου. Σας ευχαριστώ από την καρδιά μου.